Συμβαίνει και εμείς έχουμε καλέσει και τον Κρατερό πολλές φορές στην εκπομπή και παλιότερα. Τι ωραίο ζευγάρι που είστε, παρεμπιπτόντως. Ευχαριστούμε πολύ. Και το όνομα της κόρης εξαιρετικό, Έλια. Έλια. Πώς μπόρεσες, από πού το Έλια. Ότι μασάς από την παγίδα και πας να απαντήσεις αφού προσπαθείς να αποφύγεις την ερώτηση. Δεν θα μασίσω. Πότε θα έρθει ο Ζαγοράκης στην εκπομπή. Πότε θα έρθει στην εκπομπή. Τρίπλες. Η Κατερίνα λοιπόν το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Όχι αν θα έρθει. Το θεωρεί δεδομένο ότι θα έρθει. Το περιμένουμε όλοι. Μήπως μίλησες νωρίτερα, πριν να έρθω και πριν να βγω στον αέρα, μίλησε νωρίτερα. Μακάρι να μιλούσα με τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μήπως κάτι μου κρύβεται που δεν το ξέρω εγώ. Ναι. Όχι. Δεν μίλησε, δεν έχει μίλησει. Ωραία, γι' αυτό όταν ήρθε στο στούντιο, Κατερίνα βγήκε έξω και πότισε τα λουλούδια. Κανονικά. Ξεκάρφωμα δηλαδή, ε. Αυτό. Μάλιστα. Πότε. Πότε λοιπόν, θα γίνει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Θα γίνει. Το περιμένουμε με αγωνία. Τι σκέφτεσαι να το κάνεις. Πίστεψέ με, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και αυτό πρέπει ίσως να το ομολογήσω ότι πριν να ξεκινήσει λοιπόν η πρεμιέρα της εκπομπής, το προηγούμενο βράδυ προσπαθούσε και εκείνος για να μπορέσει να με αξιαγχώσει λίγο. Και μου λέει, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Πρώτος καλεσμένος, είπαμε, είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Λέει, πες ότι είμαι παρουσία που θα πρέπει να κάνει συνέντευξη. Πες, λέει ότι είμαι στο πλατό εγώ, ότι είμαι ο Θοδωρής Αγοράκης και έρχομαι για να συνέντευξιαστώ και να μου πάρει συνέντευξη εσύ. Πώς θα ξεκινήσει, λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μου λέει, πρέπει όμως να το δουλέψουμε αυτό. Λέει, σιγά-σιγά. Είστε παντρεμένος. Ναι. Πάντως, εντάξει, πολύ γλυκός. Δηλαδή, εντάξει, ακούγεται περίεργα να τα λέμε για τον άνθρωπο που είναι πρόεδρος. Με τον αρχηγό. Ποδοσφαιρικής ομάδας. Αλλά είναι πολύ. Αρχηγός της καρδιάς ολωνών. Ναι, είναι πολύ όμως υποστηρικτικός. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανείς. Το περίμενε κανείς επειδή είναι σε άλλο φάσμα και σε άλλη. Ίσως γιατί έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Μεγάλη παραφιλολογία. Ότι ο Θοδωρής πάντα ήθελε να σε έχει, ας πούμε. Τώρα σπίτι είναι πολύ άσχημο αυτό. Κοίταξε, ενώ δηλαδή θα ήθελε τη γυναίκα του να είναι πάνω από την οικογένεια, χωρίς να κάνει πολλά πράγματα. Και ένας άνθρωπος που έχει και μπορεί και να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Οπότε ότι σε είχε τραβήξει πίσω. Έχει ακουστεί πάρα πολύ αυτό. Ναι, σίγουρα έχει ακουστεί και κατά καιρούς είχαν παίξει διάφορα, αλλά ότι είναι ανατολίτης ο άντρας μου είναι, αλλά όταν ξέρει ότι και η γυναίκα του, ο άνθρωπος που έχει επιλέξει και έχει κάνει οικογένεια, θέλει να είναι και εκείνη καλά. Και αυτό ήμουνα κοντά στα πρώτα χρόνια των παιδιών, ήμουνα σωστή μητέρα, πιστεύω, γιατί κάθε μία, ξέρεις, πιστεύει ότι προσφέρει το καλύτερο για τα παιδιά της. Από εκεί και πέρα όμως όταν κατάλαβε ότι τα παιδιά μεγαλώσανε, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία τους και είναι κάτι που θέλω να κάνω κι εγώ, θέλω να δημιουργήσω, δεν μου έφερε εμπόδιο. Δεν αντιστάθηκε σε κάτι και αν μη τι άλλο, μου συμπαραστέκεται. Τι έχει αλλάξει στην τηλεόραση από αυτό που είχες αφήσει και συνάντησες τώρα.